στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια πολιτική παρένθεση στο δελτίο μας προκειμένου να συζητήσουμε για την οικονομία αλλά και για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας με δεδομένο ότι το πολιτικό σκηνικό έτσι είναι θερμό τις τελευταίες εβδομάδες, αν όχι τους τελευταίους μήνες. Θα κάνουμε αυτή την συζήτηση με τον πρώην βουλευτή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θανάση Οικονόμου, τον οποίο και καλησπερίζω στο δελτίο. Καλησπέρα κύριε Θανάση. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ και μπήκε και λίγο χειμώνας με την αλλαγή ώρας. Είχαμε και κάποια. Έτσι είναι, άρχισε να σκοτεινιάζει αρκετά νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, είναι η επικαιρότητα έτσι δύσκολη και τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε σχετικά με την οικονομία. Ένας χειμώνας εξαιρετικά δύσκολος για όλους, και για νοικοκυριά αλλά και για επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ήδη αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Ναι, οι παράγοντες της αγοράς μιλάνε ήδη για 40% περίπου αδυναμία των μικροεπιχειρήσεων να αντιπεξέλθουν, όχι να μπουν σε κάποια διαδικασία ρύθμιση, αλλά να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο ρεύμα. Και έχουμε βέβαια μια αύξηση των προϊόντων, την οποία την αντιλαμβάνεται το κάθε νοικοκυριό που μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά αυτά, που έχουν ακριβήνει ακριβώς λόγω του κόστους της ενέργειας. Είναι απόρρια δηλαδή αυτό η αύξηση των προϊόντων, της τιμής των προϊόντων, λόγω του κόστους της ενέργειας. Ήδη ο πληθωρισμός καταγράφηκε τον Οκτώβριο στο 10% περίπου, 9,8, παρόλο που περιμένουν αποκλιμάκωση τον Οκτώβριο. Και ήδη οι τιμές του ρεύματος τον Οκτώβριο, παρόλο που η χονδρική διαφημίστηκε ότι ήταν αποκλιμακούμενη, ήταν πολύ φθηνότερο, στη λιανική όμως έφτασε με τεράστιο κόστος. Πού πηγαίνει αυτή η διαφορά, μετρήθηκε και είπε η ΡΑΕ ότι 500 εκατομμύρια είναι τα υπερκέρδη που εξοικονομήσαν, κερδοσκοπήσαν δηλαδή, οι πάροχοι ενέργειας, πάροχοι ρεύματος του μήνα Οκτώβριο. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία βέβαια ακόμα η κυβέρνηση δεν τα βρίσκει για να τα φορολογήσει, δεν έχει φορολογήσει ούτε ένα ευρώ και δεν μπορεί να τα επιστρέψει στο ισοδύναμο που έχει υποσχεθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση ασφυκτική λόγω κόστους ενέργειας, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς θα αντιπεξέλθουμε καθώς προχωρά ο χειμώνας και αυξάνονται και οι ενεργειακές ανάγκες. Μην εστιάζουμε στην επάρκεια. Όλα δείχνουν ότι έχουμε επάρκεια. Είχαμε από χρόνια γίνει κίνηση οι διευκολύνσεις ώστε να μπορεί να έρχεται LNG. Έχουμε αρκετό από το Turkish Stream που είναι από τον TAP, που είναι από τον Αζερβαϊτζάν το φυσικό αέριο. Έχουμε καλά ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λειτουργούν και αυξάνεται η παραγωγή του λιγνίτη, του ρεύματος από το λιγνίτη. Έχουμε επάρκεια, δεν θα έχουμε όμως καλές τιμές. Χρήματα. Λόγω ακριβώς του μοντέλου προσδιορισμού των τιμών, που είναι συνδεδεμένο με το ακριβότερο παραγόμενο προϊόν, αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο, το χρηματιστήριο δηλαδή ενέργειας που είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι, και με καμία πρόνοια από τη πλευρά της κυβέρνησης ώστε να αποκλιμακώσει παρκώς τις τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε πολύ διαφημισμένο. Θα ξεκινήσει 2 Νοεμβρίου, νομίζω, το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι επίσης, επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς, ένα μέτρο το οποίο είναι παράλογο, ευνοεί, είναι μέσα στο DNA της κυβέρνησης αυτές οι αποφάσεις. Αντί να κάνει μείωση του ΦΠΑ, όπως δεν έκανε μείωση του φόρου κατανάλωση του ειδικού φόρου καυσίμων στα καύσιμα, αντί να κάνει μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργεί ένα καλάθι το οποίο στην ουσία εσπρώχνει και καρτελοποιώντας προς τις μεγάλες αλυσίδες των καταναλωτή, αποκλείοντας μια σειρά από μικρά μαγαζιά. Άλλη μια φορά, πέρα από την αδυνατότητα να μπουν στα χρηματοδοτικά εργαλεία είτε του Ταμείου Ανάπτυξης είτε του ΕΣΠΑ, αποκόβεται και χτυπιέται η μικρομεσαία επιχείρηση και από την δυνατότητα να έχει καταναλωτές. Ο καταναλωτής θα αναζητήσει το πιο φτηνό, θα πάει στις προσφορές που θα κάνουν μεγάλες αλυσίδες και θα ενισχυθούν ακόμα μια φορά οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. Λέει η κυβέρνηση όμως ότι λαμβάνω μέτρα, είτε με την επιδότηση του ρεύματος, είτε με το καλάθι του νοικοκυριού. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τα μέτρα, αλλά σαφώς είναι μέτρα που έχουν μία στόχευση, έτσι μία ανακούφιση. Ανακουφίζουν
λιμοσίνες, δεν νομίζω. Να κουφίζονται οι προσπάθειες εκείνες που απομειώνουν όντως το κόστος στην ελληνική. Αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση? Παίρνει από το σύνολο των έμεσων φόρων, από το σύνολο των πολιτών, ένα ποσό το οποίο έχει αυξηθεί λόγω του αυξημένου κόστους των προϊόντων, λόγω του πληθωρισμού δηλαδή. Παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή έχει ένα μεγάλο εργαλείο δημοσιονομικών. Πήγε πολύ καλά το πλαστικό χρήμα φέτος. 66% συναλλαγές γίνανε από κάρτες. Μαζεύει πέρασε. Δηλαδή από τα έσοδα του ΦΠΑ. Ναι. Έχει μαζέψει δηλαδή από το σύνολο της κοινωνίας μεγάλα ποσά, τα οποία τα διανέμει σε ποιους, όχι στους πολίτες, αλλά στους παραγωγούς ενέργειας. Αυτοί παίρνουν την μείωση αυτή που λέτε, που δεν φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή, το πληρώνουμε έμεσα όλοι που την παίρνει ο παραγωγός ενέργειας. Αυτό είναι ένας έμεσος τρόπος χρηματοδότησης ημετέρων. Δεν βοηθιέται η μείωση με ένα πλαφόν στη Λιανική που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ένα πλαφόν στη Χονδρική ή με εργαλεία όπως είναι η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ ώστε να μπορέσει να συγκρατηθεί η τιμή και να συγκρατηθεί όχι για ένα μήνα και δύο, αλλά για όλο το διάστημα που είναι στα ύψη η τιμή του κόστος ενέργειας, αλλά πρημοδοτείται ο παραγωγός ενέργειας. Είναι μια μισή πρημοδότηση των ημετέρων αυτό και είναι μέσα στη λογική τους, όπως μια μισή πρημοδότηση είναι στα καρτέλ τροφίμων, όπως είπα, στις μεγάλες αλυσίδες με το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι συνεχώς πρημοδοτείται το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που είναι αρεστό στους αρίστους. Πάντως δεν πρημοδοτείται ούτε η κοινωνική πλειοψηφία, ούτε οι λαϊκές ανάγκες, ούτε το σύνολο της κοινωνίας. Παρά μόνο αυτοί που θέλουν να ευνοηθούν και φυσικά είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες στην κοινωνία μας μέσα στις κρίσεις, στις αλλεπάλληλες κρίσεις που περνούμε, που έχουν πλουτίνει. Δεν είναι παράλογο αυτό. Είναι φαινόμενο το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και το έχουμε αναδείξει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η διαφορά οικονομικής και κοινωνικής μας πολιτικής. Όπου εμείς θέλουμε αυτό το πλεόνασμα, οποιοδήποτε υπάρχει στην οικονομία, να αναδιανέμεται στο σύνολο της κοινωνίας. Ενώ οι δεξιές πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, θέλουν να το δίνουν σε λίγους και σε ημετέρους. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει διατελέσει στην κυβέρνηση, έχει διαχειριστεί σοβαρά οικονομικά ζητήματα, δημοσιονομικά της χώρας. Και να σας θυμίσω... Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να γίνει μια, ας πούμε, οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, ή θα βρεθούμε με ταμεία άδεια μετά από λίγους μήνες που δεν θα μπορεί η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση να... Δεν είναι ζήτημα ικανότητα, κύριε Χαλάτση. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος μας έβγαλε από τη δημοσιονομική επιτήρηση το 2018 και είχε προαναγγείλει το 2022, πριν από λίγες μέρες, παράδεχε η κυβέρνηση, ότι θα έχουμε φύγουμε εντελώς από τους ελέγχους της Τρόικας. Το κατάφερε δημιουργώντας προβλήματα σε ομάδες κοινωνικές, αλλά καταφέραμε όμως να βγούμε από αυτή τη μέγενη με την σωστή διαχείριση που έκανε των οικονομικών. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το έχουν αποδείξει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ακολουθήσει αυτούς τους τρόπους διαχείρισης της ακρίβειας και του ενεργειακού πληθωρισμού που μετακυλείται και στα υπόλοιπα προϊόντα. Έχουμε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, είναι υπερ ανεποψίας, δεν είναι χώρες που δεν είναι στο κέντρο της καπιταλιστικής οργάνωσης, που έχουν κρατικοποιήσει τις μεγάλους οργανισμούς διαχείρισης ρεύματος, τις ΔΕΗ, ας πούμε, τις αντίστοιχες των χωρών τους. Έχουμε μειώσεις στον φόρο οδικής κατανάλωσης, έχουμε μειώσεις στα ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και το κάνουν ακριβώς για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες πρόσβασης του συνόλου των πολιτών, αλλά κυρίως των πιο αδυνάτων. Εδώ, επαναλαμβάνω, έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε μια σύγκρουση με τη λογική, δηλαδή την κοινωνική λογική, αλλά και με την ανθρώπινη λογική. Γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Οι ομάδες ανθρώπων υποφέρουν. Προφανώς δεν υποφέρουν όλοι το ίδιο, δεν υποφέρουμε όλοι το ίδιο. Γιατί έχουμε μια λογική που λέει: μαζεύουμε από τους πάντες και μετά αναδιανέμουμε ελιμοσύνη σε αυτούς που νομίζουμε ότι χρειάζονται περισσότερο. Και με έναν τρόπο που δημιουργεί συνεχώς στην κοινωνία όλο και με χαμηλότερες προσδοκίες. Ένας τρόπος αποχάβνωσης της κοινωνίας. Πρέπει να σας πω, κυρία Χαλάτση, ότι είμαστε μετά από 2 χρόνια φόβου του κορονοϊού. Διαχείρισης δηλαδή των ανθρωπίνων επιθυμιών και επιδιώξεων και ευουλήσεων στο μηδέν. Μετά έρχεται ο φόβος της ακρίβειας, θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή η μέγενη αυτή τη στιγμή
με τον κορονοϊό στη γωνία, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Με την ακρίβεια που ξέρουμε ότι θα εξελιχθεί δυσβάστακτα και με έναν συνεχή φόβο και αναμόχλευση των ελληνοτουρκικών και του φόβου του πολέμου, πιο άμεσο από τον γενικότερο, ενώ και του Ουκρανικού αλλά με την Τουρκία, είναι συνθήκες οι οποίες κρατούν την κοινωνία παγωμένη. Αυτό το φόβο πρέπει να τον σπάσουμε. Αυτό το φόβο προσπαθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένα προτάγματα. Θεωρείτε ότι τον εργαλοποιεί η κυβέρνηση αυτό το φόβο? Ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ναι, να μπορούμε να το σπάσουμε. Και ένας τρόπος να σπάσει, να κατανοήσουμε, να εμπεδώσουμε το ανθρώπινο, το διαφορετικό το οποίο φέρνουμε, είναι συγκρινόμενος και με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Το 2017-2019 βγάλαμε το κεφάλι από το νερό. Έχουμε ξαβουτήξει μέσα κανονικά. Αυτό σας περιγράφω και τρομάζουμε να δούμε τι θα μας συμβεί. Δεν θέλουμε να έχουμε προοπτική, δεν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Ξεπεράμε το πρωί και θα είμαστε ευτυχείς αν είμαστε ολάκυροι το βράδυ. Μέχρι εκεί φτάνει ο ορίζοντάς μας. Αυτό είναι μια κοινωνία η οποία μόνο με τα φιλελεύθερες διακυβερνήσεις μπορούν να επιδιώκουν. Δεν είναι μια κοινωνία η οποία. Θεωρείτε ότι τα εργαλειοποιεί αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση? Απολύτως. Απολύτως. Αυτό είναι ο λόγος που έχει υπό τον έλεγχο την πληροφορία, εννοώ στο σύνολο των πραγμάτων, είτε είναι η λίστα Πέτσα αυτή, είτε είναι παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών, είτε είναι όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία ξεσπούν, αποδεικνύουν ότι ελέγχουμε το κοινωνικό σύνολο, κάνουμε business εμείς σε βάρος του ελληνικού λαού. Υπόθεση Πάτση. Πέτσα, Πάτση, όπως λέγεται και τα λοιπά, και τον αφήνουμε να κοιμάται ήσυχος, ενώ εμείς κάνουμε τις. Όχι ως συνήθως τις δουλειές μας, κάνουμε παράλογες δουλειές. Είναι ένα τάκ πιο πίσω από τον τραμπισμό αυτή η λογική διακυβέρνησης και ελπίζω αυτό να ανατραπεί όπως ανατρέπεται παντού, όπως ανατράπει και ο ίδιος ο Τραμπ, ο φίλος του Μπολσονάρο χτες στη Βραζιλία και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες και στη χώρα μας, να τις δημιουργεί εξάλλου και η ίδια η λογική της εκλογικής και της απλής αναλογικής των εκλογών, να φτιάξουμε εκείνο το μέτωπο. Το πλατή προοδευτικό μέτωπο που είναι η κοινωνική πλειοψηφία της χώρας μας, από το κέντρο μέχρι την παραδοσιακή αριστερά, να μπορέσουμε να συγκυβερνήσουμε και να δημιουργήσουμε μια προοδευτική προοπτική που να σπάσει αυτό το φόβο. Βέβαια, θα σπάσει μόνο από τις εκλογές, πρέπει να τονίσω, σπάσει και από την δυνατότητα να βγει ο κόσμος από τον καναπέ, από το Facebook, από τα social media και να νιώσει τον παλμό αυτή τη αφύπνιση και αυτή τη εγρήγορση. 9 Νοεμβρίου είναι μια τέτοια μέρα. Είναι μια τέτοια μέρα να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε όχι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο η ακρίβεια, δεν πάει άλλο ο φόβος, δεν πάει άλλο μια ζωή χωρίς όνειρα και προοπτικές. Επειδή αναφερθήκατε στις εκλογές και θέλω να πούμε για το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα πάνω από το κεφάλι μας και ως πολίτες και εσείς ως πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση σήμερα για τον τρόπο που θα πάμε στις εκλογές και αν θα πάμε σε ένα καθεστώς όπου παρακολουθούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Ένα ζήτημα που δεν έχει κλείσει προφανώς με τον κύριο Ανδρουλάκη με την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του, αλλά έχουν ανοίξει ταυτόχρονα και άλλα ζητήματα αντίστοιχα το τελευταίο διάστημα. Πώς βλέπετε να κυλάει αυτή η υπόθεση, γιατί ένα πόρισμα προφανώς. Μάλλον πολλά πορίσματα του κάθε κόμματος ξεχωριστά προφανώς και δεν έριξαν φως στην υπόθεση και το τι έχει γίνει και το αν η χώρα μας, οι κρατικές υπηρεσίες της, χρησιμοποιούν το παράνομο λογισμικό για παρακολουθήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γαλατζή. Τα σκεπάσαν όλα πίσω από την λογική του απορρίτου και το φόβο υποτίθεται του εθνικού κινδύνου. Λέει, ποιος ήταν ο εθνικός κίνδυνος, αν παρακολουθούνταν ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος. Είναι παραλογισμός αυτό. Είναι ντροπή να το επικαλούνται και εκθέτει. Την όποια δημοκρατική αίσθηση και ευαισθησία μπορεί να έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν μπορούμε να πάμε έτσι στις εκλογές, πολύ σωστά ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μπορούμε να πάμε με αυτές τις συνθήκες. Χθες μόλις, προχθές το Σάββατο, υπεράνω υποψίας, εφημερίδα, συγκροτήματος Μαρινάκη, δύο εφημερίδες, όχι μία, τα Νέα και το Βήμα, δεν νομίζω να είναι φιλοσυριζαϊκές εφημερίδες, διατυπώνουν το ερώτημα. Ποιο κέντρο ήταν αυτό το οποίο παρακολουθούσε τους υπουργούς του? Και φωτογραφίζει συγκεκριμένους υπουργούς, επιχειρηματίες, οι οποίοι συνδιαλέγονταν με την κυβέρνηση. Τον ανιψιό του πρωθυπουργού. Φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα και υπουργούς. Είναι δυνατόν με αυτή την κυβέρνηση, έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές που είναι δημοκρατικές και έντιμες? Μπορούμε να πάμε με αυτό το κλίμα και με αυτούς τους ανθρώπους στις κέρδιες θέσεις σε εκλογική διαδικασία? Είναι ερωτήματα που
πρέπει να μας ξεσηκώνουν και να μας ταρακουνούν. Η κοινωνική ευαισθησία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι από τα αιτήματα που ορίζουν όλες μας τις πράξεις, την καθημερινότητα, από τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, την ικανότητά μας να δρούμε, να μην ξεπέφτουμε, δηλαδή να μην ξεφτιλιζόμαστε, να μην φτάνουμε σε εγκληματικότητες, να μην ξεπέφτουμε ως κοινωνία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα από το να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη παντού, να επαναφέρουμε την δημοκρατία παντού, να επαναφέρουμε την κοινωνική προστασία των αδυνάτων, να επαναφέρουμε συστήματα και αρχές οι οποίες έχουν εκλείψει και έχουν εκφυλιστεί και τις επικαλούνται μόνο και τις εργαλειοποιούν όταν θέλουν να παραστήσουν τους ελεήμονες. Δεν είναι ζήτημα ελεημοσύνης η κοινωνική μέρημνα. Δεν είναι ζήτημα ελεημοσύνης à la carte. Είναι κοινωνική αντίληψη και κοινωνική ευαισθησία. Και είναι ανάλγητη από αυτό. Είναι επέτσιδες από αυτό. Δηλαδή αυτό τους χαρακτηρίζει. Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα ο βουλευτής Ρεβενών. Δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα άλλος ο Μαραβέγιας που δανειζόταν σε βάρος όλου της έννοιας του επιχειρήν και της κοινωνικής. Υπήρξε όμως αντίδραση από τον Πρωθυπουργό. Έτσι διαγράφηκε τουλάχιστον ο. Είναι μια τακτική αυτό. Εκ των υστέρων, μετά από χρόνια που για τον ένα ή για τον άλλον τους έβαλε στα πιστοδέλτια, γίνανε επερωτήσεις του κύριου Κάτση που έγινε για τον κύριο. Αυτών των Ρεβενών, εφημερίδες είχαν αποκαλύψει τις δράσεις και του Μαραβέγια και του Πέτσα, και του Πάτση, συγγνώμη, και συζύγου, Μαραβέγια, από χρόνια. Να είμαστε. Και μετά από ένα τετραήμερο το οποίο έγινε ορμηγιδός ερωτήσεων από τον Παύλο Πολάκη, αναγκάστηκαν να απαντήσουν για τις διαγραφείς και δεν ξέραμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Δεν ξέραμε τίποτα για τις υποκλοπές, δεν ξέραμε τίποτα για τον Πάτση, δεν ξέραμε τίποτα για τις άμεσα αναθέσεις της Νικολάου, δεν ξέραμε τίποτα για τον Στάση και τα Golden Boys, τα μπόνους που παίρνουν σε βάρος των ανθρώπων που τους κόβουν το ρεύμα, γιατί ανεβαίνουν έτσι, ανεβαίνουν οι μετοχές της ΔΕΗ και εμφανίζουμε κέρδη, άρα πάρουμε και μπόνους. Γιατί ξέρει τότε. Είναι μια κυβέρνηση η οποία μάλλον είναι ανεύθυνος ο επικεφαλής της ο Πρωθυπουργός. Είναι μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία είναι μόνο για να κάνει business και να βολεύει οι μετέρους. Δεν είναι μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι ώρα και καιρός να πάει σπίτι του. Και ελπίζω αυτό το μήνυμα αργά γρήγορα να το πάρει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, με ανάρτησή του, νομίζω πριν από λίγες ώρες, επιχαίρει για το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ανεβαίνει κατά τάξεις, ανεβαίνει θέσεις. Είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι η επιχειρηματικότητα, η προσέλκυση επενδύσεων προχωράει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα. Κάτι που φυσιολογικά σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Είναι αυτό, μια κατεύθυνση που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση. Πού είναι η Microsoft? Ερχόταν πριν από δύο χρόνια, ερχόταν η Microsoft. Πού είναι η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία που θα επένδυε στα φωτοβολταϊκά? Πριν από λίγο, κυρία Χαλάτσα, σημειώναμε με αναφορές που έκαναν οι παράγοντες της αγοράς ότι δεν μπορεί να περάσει το 99,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι το 99,5% των επιχειρήσεων της χώρας, δεν μπορεί να περάσει ούτε έξω από την τράπεζα, ούτε όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να αφορά το νέο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, 72 και δις, στην δημόχλευση είναι το ΚΕ, θα περάσουν και δεν θα μπορέσουν να τα κουμπίσουν, παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία θα βρουν και partners και συνεταίρους από το εξωτερικό για να εγγυηθούν μέσω ξένων τραπεζών, γιατί και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που είναι, είναι και αυτό για να του χώνουμε λεφτά χωρίς πάτο. Δεν νομίζω να είναι ικανότητα αυτό να εγγυηθεί, έστω και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δάνεια. Άρα λοιπόν έχουμε μια αποφυγή της ραγοκαλιάς των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε αυτές όλες τις ανάπτυξη. Έχουμε ξέρεις επιχειρήσεις που τάχα ήρθανε για να επενδύσουν η χώρα, αλλά δεν είδαμε την επένδυση, τελικά αποσιοποιήθηκαν οι επενδύσεις τους. Έχουμε κάτι συνεχή εγγένεια στη Λάμδα, στο ελληνικό. Συνεχώς κάνουν εγγένεια, αλλά έργο δεν βλέπουμε. Και έχουμε και κυρίως, παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουμε τέτοιο επενδυτικό κεφάλαιο και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο περιβόητος Γεωργιάδης, να μην παίρνουμε την ικανότητα από τους επενδυτικούς οίκους ότι έχουμε επενδυτική ικανότητα τέτοια που να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις. Δεν την πήραμε αυτή. Αυτή ήταν έτοιμη να δοθεί το 19, και είμαστε στο 22 και δεν μας τη δίνουν αυτή την επενδυτική ικανότητα ή και αξιολόγηση. Πώς λοιπόν αυξάνονται οι επενδύσεις? Μάλλον τύπου Μαραβέγια. Και τώρα, όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ
Εποφελείται ως κόμμα, ακούγεται στην κοινωνία όσο θα ήθελε. Εντάξει. Γιατί είναι και μια κριτική που λαμβάνετε, ότι ναι, μεν η κυβέρνηση έχει κάνει τόσα πράγματα, αλλά δεν έχουμε και αντιπολίτευση. Αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, το διαφορετικό μοντέλο οικονομίας πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μια οικονομία που είναι πιο ανθρώπινη. Που επαναφέρει την κοινωνική δικαιοσύνη, επαναφέρει την προστασία του περιβάλλοντος, επαναφέρει το κράτος δικαίου, επαναφέρει τη δημοκρατία. Και χωρίς τη δημοκρατία της αγοράς δεν νοείται με ολιγοπόλια και το κράτος να δουλεύει ως εταιρεία των λίγων και αριστών. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη πώς βλέπουμε την οικονομία. Θα στηρίξουμε τους μικρομεσαίους, θα στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, θα στηρίξουμε τους επαγγελματίες, εκείνους που μπορούν να σταθούν με την ικανότητα και το πνεύμα που έχουν αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και να τους στραγγαλίσουμε ώστε να αναγκαστούν να συγχωνευτούν με τους μεγάλους να εξαφανιστούν από την αγορά. Από εκεί μετά, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Πείθεται η κοινωνία, πόσο δύσκολο είναι ή πόσο εύκολο είναι. Σε απαντώ, δεν το αποφεύγω. Αν γινόταν αύριο εκλογές, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λαμβάνει εκείνο το πλειοψηφικό κομμάτι που το αναλογεί. Αυτό όμως δείχνουν και μερικά άλλα πράγματα. Δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, λίγο ανεβαίνει, ενώ η κυβέρνηση λίγο αλλά πέφτει. Η κυβέρνηση έχει μια εισπήρωση η οποία έχει πιάσει το ταβάνι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παραδοσιακά τέτοια εισπήρωση ποτέ, παρά μόνο στον χρόνο των εκλογών το τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις πάλι συγκριτικά με το παρελθόν 19-15. Να μην μπορούν να αντιληφθούν τα ποσά του ΣΥΡΙΖΑ παρά μόνο προς τις τελευταίες μέρες. Είτε λόγω συσπήρωσης, είτε λόγω μια αντίδρασης, μια ψήφου που είναι όχι θετική κατά ανάγκη, μπορεί να είναι όμως του μη χειρουν βέλτιστο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πάνε καλά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σημαίνει ότι πάνε καλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά πάνε πολύ άσχημα για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει εξαντλήσει τους χώρους που μπορεί να αντλήσει ψήφου, να βρει κοινωνικές ομάδες να πείσει. Ενώ εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στρατηγικό σχέδιο που λέει ότι με τη δυναμική την οποία διαμορφώνουμε και θα αυξηθεί καθώς βαδίζουμε προς τις εκλογές, έχουμε έναν χώρο συνεργασιών που ξεκινά από το κέντρο μέχρι το ΚΚΕ, που μπορούμε να συνεργαστούμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε προοδευτική πλειοψηφία διακυβέρνησης. Αυτό το σχέδιο είναι και καθήκον και ανάγκη να το αναδείξουμε. Είναι μια πρόταση που είναι ανοιχτή πάνω στο τραπέζι και ο Αλέξης Τσίπρας την έχει πει εδώ και ένα χρόνο περίπου, την έχει καταθέσει. Είναι στο χέρι των άλλων κομμάτων της προοδευτικής παράταξης και του προοδευτικού τόξου να απαντήσουν όταν κρίνουν ότι έρθει η ώρα. Άρα και στρατηγικά οι συνθήκες είναι πλεονεκτικές για το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις, την κοινωνική πλειοψηφία του τόπου, και αριθμητικά αυτό θα ανατραπεί καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η πραγματικότητα είναι μαζί μας. Η προπαγάνδα και να κρατάμε τα πάντα σταθερά και κρυφά και συγκαλυπτόμενα. Να είναι με αυτό που θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Εκτιμάτε ότι τα υπόλοιπα κόμματα, ο Αλέξης Τσίπρας, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε μιλήσει για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα πρέπει να κάνει αυτό το βήμα και να υπάρξει μια συνεργασία. Πιστεύετε ότι οι συνθήκες που ζούμε, η ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση, τα θέματα αυτά ακόμα και των παρακολουθήσεων ή της διαχείρισης των οικονομικών μπορούν να συμβάλλουν προς αυτό? Όλα ή θα περιχαρακώσουν τα κόμματα προκειμένου? Έχετε και μια εμπειρία εξάλλου, ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ή θα περιχαρακωθεί ο καθένας στο χώρο του προκειμένου να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί? Λογικό είναι μέχρι τις εκλογές το κάθε κόμμα προφανώς έχει την αυτοτέλειά του. Αυτονομία να προσπαθήσει να πάρει το ψηλότερο δυνατό ποσοστό από την κοινωνία και τις κοινωνικές ομάδες που εκπροσωπεί. Αυτό όμως δεν αλλάζει το κρίσιμο ερώτημα. Κάπως πρέπει να απαντήσει στην επόμενη εκλογών. Δηλαδή, ένας που πήρε 5% ή 10% πρέπει να απαντήσει. Το ποσοστό τι το πήρε? Το πήρε για να διαμαρτυρηθεί? Δεν είναι όλα τα κόμματα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ και άλλα πράγματα δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι ένα κόμμα το οποίο συγκυβερνούσε ούτως ή άλλως. Θα συνεχίσει να κυβερνά με την Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Προφανώς η νέα ηγεσία δείχνει μια άλλη κατεύθυνση. Αν συσσωρεύονται πράγματα από την καθημερινότητα αυτή, όπως είπε, των υποκλοπών, της ακρίβειας, της σύψης, η οποία κάθε μέρα αποκαλείται της σκανδαλολογίας που προκαλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προφανώς συσσωρεύονται και προφανώς αφορούν τον κόσμο. Ξέρετε, και στη Χούντα λέγανε ότι. Εντάξει, η καθημερινότητα, η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει το τραπέζι, ασχολείται με τη δημοκρατία. Το λέτε αυτό?
Μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν να εστιάσουν στο πρόβλημα της δημοκρατίας αορίστως, αλλά είναι αυτό που διέπει όλη την καθημερινότητά μας και όλες τις σχέσεις, από σχέσεις παραγωγής, εισοδήματος, αποταμίευσης. Αν είναι δυνατόν να αποδεκτούμε μια ανελεύθερη δημοκρατία ή μια αυταρχοποιημένη δημοκρατία, η οποία θα ευνοεί τους λίγους. Αυτό είναι, σας είπα, μια κοινωνία η οποία τη θέλουν οι μεταφιλελεύθερες κυβερνήσεις και μεταφιλελεύθερες κοινωνικές ομάδες για να καρπώνονται το κέρδος. Είναι αυτοί που μέσα στην κρίση προφανώς βγάζουν λεφτά. Έχουν δεκαπλασιαστεί τα έσοδα τα τελευταία τρία χρόνια κάποιων εταιριών. Πολύ συγκεκριμένο είναι τροφίμων, φαρμάκου και συγκεκριμένων κλάδων. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θέλουν διαφορετικές κοινωνίες. Η κοινωνική πλειοψηφία όμως δεν νομίζω ότι θα αυτοπυροβοληθεί. Θέλουμε να προστατεύουμε και τον εαυτό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα εγκλωβιστούμε και δεν θα δούμε την πραγματικότητα. Ακόμα και από κόμματα που μας έχουν συνηθίσει να είναι δογματικά και να λειτουργούν στερεοτυπικά, η πραγματικότητα θα είναι και γι' αυτά το ερώτημα θα είναι αμήλικτο και γι' αυτά, γιατί πρέπει να απαντήσουν. Πρέπει να σας πω ότι ο Μητσοτάκης ονειρεύεται δεύτερες, τρίτες και τέταρτες, δέκατες, τρίτες εκλογές. Αλλά όλα τα κόμματα πρέπει να απαντήσουν στις πρώτες εκλογές, γιατί οι δεύτερες για κάποιον μπορεί να μην υπάρχει. Θα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας να τα δούμε αυτά. Άνοιξη αναμένουμε τις εκλογές. Θέλω έτσι πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Αν ακούσατε ό,τι περιμένατε να ακούσετε, αν υπήρχαν πράγματα που περιμένατε να ακούσετε και δεν τα ακούσατε. Να ξεκινήσω από το καλό. Πρέπει να ξεκινήσω από το καλό, δηλαδή, γιατί ανεξαρτήτως της αντιπαλότητας και της κενότητας ή της κριτικής που το έκανα λίγο πιο πριν, πρέπει να πω ότι ήταν καλό το ότι ήρθε στην Ήπειρο και στο Καλπάκι. Το Καλπάκι είναι ο τόπος που δόθηκαν οι μάχες του 40, εκεί είναι το όχι του 40 απέναντίας, το σκέπαζε μια γιορτή της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου, και εδώ είναι από τις ελάχιστες φορές. Είναι ένα αίτημα της περιοχής να ανακαταστεί το κέντρο του εορτασμού, έτσι, της επετείου. Και αυτό είναι θετικό με την έννοια ότι τιμήθηκε ένας ιστορικός τόπος που έχουν πολεμήσει οι πρόγονοί μας. Δηλαδή η 8η ιεραρχία, η οποία μύθηκε στις γραμμές του Γκραμπάλας, Καλπακίου κλπ. Ήταν καταγόταν από την περιοχή. Αυτό ήταν το μότο τότε του Κατσιμίτρου, ότι όλοι οι στρατιώτες ήταν από την περιοχή υπογονείου Κόνιτσας, οι οποίοι συμμετείχαν στην 8η ιεραρχία ώστε να υπερασπιστούν τα εδάφη, τα χωριά τους, τον τόπο τους. Και ήταν γι' αυτό ένας από τους λόγους της. Τα δώσανε την ψυχή και την ψυχή τους και το πάθος τους. Φέραν τα νικηφόρα αποτελέσματα. Άρα το ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός στην περιοχή μας είναι θετικό. Δεν θέλω να το μηδενίσω. Τώρα, τι ήρθε ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε κάποιες δειλές δηλώσεις. Τυπικές, τύπου εθιμικές. Ίσως βοηθήσει εν τέλει και τον τουρισμό μας. Καλό είναι και αυτό. Αλλά επί της ουσίας δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω αν ήταν αφορμή για ένα τριήμερο που του συνηθίζει στα πανέμορφα ζαγόρια μας και να φέρει τις βόλτες του και να ξεσκάσει. Δεν είπε τίποτα για τα προβλήματα της περιοχής. Δεν είπε τίποτα για το μείζον θέμα της περιοχής και πολύ σωστά το ανέδειξε η τοπική περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του Πογονίου, ότι από ποια Ιόνιο πήγε στο Καλπάκι, η οποία είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει από το 2005, που αποφάσισε η τότε κυβέρνηση της Δημοκρατίας να σταματήσει την Ιόνια στα Γιάννενα, να μην φτάσει ποτέ στα Καβιά, δηλαδή να μην περάσει από το Καλπάκι και ταυτόχρονα να μην τονωθούν. Εντάξει, εδώ και οι τοπικές αρχές κάνουν την αυτοκριτική τους. Έχουμε και ένα αντίστοιχο ρεπορτάζ με τον κύριο Καψάλη στην περιοχή που λέει: φταίγαμε και εμείς τότε, επί Υπουργίας Σουφλιά, δεν συμφωνούσαμε στη χάραξη. Εν πάση περιπτώσει, από τότε όμως έχουν περάσει 20 χρόνια. Βέβαια, μεσολάβησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που επίσης δεν έδωσε λύση. Δεν έδωσε λύση, έδωσε όμως τις συντεταγμένες να γίνουν μελέτες, οι οποίες ανατραπήκαν στη συνέχεια. Γιατί σας θυμίζω ότι σαν έλεγα να τις κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν τα κατάφερε γιατί ξαναπήγαν στο Υπουργείο. Υπουργείο Περίστο Εμπαρόδο, που βγήκε να πει χτες, ίσως γιατί ενοχλήθηκε από την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ του τοπικού στο Καλπάκι, ότι θα γίνει το 23, αν όχι υποσχεθεί ότι θα δημοκρατηθεί μέσα στο 22, έστω ο μισός δρόμος που έχουν εξαγγείλει. Για ένα κακαγιά. Εντάξει, είπε στο επόμενο τρίμηνο, αρχές του 23. Δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν έχει καν γίνουν οι μελέτες ακόμη. Δηλαδή είναι και αυτό που λένε, ένα ακόμα ψέμα είναι σε βάρος της περιοχής μας και σε βάρος μιας ευαίσθητης περιοχής που είναι παραμυθόριος περιοχή αυτή που μιλούμε. Δεν είναι μόνο ένας δρόμος που επιβάλλεται γιατί είναι ευρωπαϊκό δίκτυο που επιτάσσεται να γίνει, το έχουμε κάνει λειψό και κολοβό. Είναι ότι είναι και ένας δρόμος ο οποίος θα φέρει
θα βοηθήσει να παραμείνουν οι άνθρωποι στην περιοχή και να βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα προς όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν διαχρονικά. Γιατί δεν τον αντιμετωπίζουν ως ένα δρόμο. Είναι διαχρονικά αυτό που κυβερνήσαν διαχρονικά. Ως αποτέλεσμα το λέω. Και κυρίως είναι αυτόν που αναλάβαν την ευθύνη διαχρονικά να τον κάνουν, σας επαναλαμβάνω, που δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, είναι και του Περιφερειάρχη Υπήρου, ο οποίος ανέλαβε μια μεγάλη ευθύνη για να βγάλει δύσκολη θέση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βέβαια, μόνο δρόμο δεν έχουμε. Και μπορεί να υπόσχεται ένα πάρκο ιστορίας στο Καλπάκι, ωραίο είναι γι' αυτό. Εγώ τα ακούω αυτά, αλλά τα ακούω σαν ευχολόγια όταν θα έχει αυτό το πάρκο, θα έχει ένα δρόμο να πλησιάζει ή θα έχει ένα δρόμο Καρμανιόλα. Και έναν δρόμο φυγής και έναν δρόμο να παραμείνουν είναι οι άνθρωποι στην περιοχή μας. Εγώ ήθελα να σας πω ότι έπρεπε να αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις διαχρονικά ως ένας δρόμος εθνικής σημασίας. Μα είναι. Αντιμετωπίζεται όμως έτσι. Περισσότερο είναι. Έχει την έννοια του τοπικού χαρακτήρα. Εδώ το διεκδικεί η περιφέρεια ή το ζητάει ο Δήμος. Θα έπρεπε να είναι εθνικής σημασίας και να τον αντιμετωπίσουν έτσι οι κυβερνήσεις. Υποκαθιστάται το κράτος, βοηθώντας την κεντρική διοίκηση, όταν εμφανίζονται ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης και λέει να το φτιάξουμε εμείς. Πώς το φτιάξετε, είναι ευρωπαϊκό δρόμο, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Εντάξει, όμως περιμένουν και 20 χρόνια για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Κάπως πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Μακάρι να το φτιάχνουν. Αν είναι όμως μια πολιτική βοήθεια, η οποία δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μακάρι να δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Άρα, κοιτάξτε, είναι μια ιστορία μεγάλη αυτός ο δρόμος. Το δίκτυο αυτό το έχει πρωτοπεί ένας αείμνηστος τότε, όχι αιρετός, διορισμένος πειρασμός της Τσιμελής. Είναι ένα δίκτυο που μαζί με την Αδριατική Οδό θα έδινε ένα παράλληλο δρόμο διεξόδου προς την Ευρώπη, τόσο από την ανάπτυξη, δεδομένα από την ανάπτυξη που θα βοηθούσε την όλη μας περιοχή, η οποία όμως θα έκοβε ποιος άξονα θα έπεφτε σε δυσμένεια και από εκείνη όλη η αντίθεση της Ιταλίας. Γιατί τώρα όλη αυτή η μετακίνηση ανθρώπων και πραγμάτων περνάει απέναντι στην Ιταλία και τον καρπώνεται η Ιταλία. Με διάφορες αφορμές. Τη Αλβανία, σε πόλεμης κατάσταση. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με την κινητικότητα. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα επιχειρήματα ότι θα περνάει τώρα από εκεί ο δρόμος και δεν θα περνάει από εμάς. Υπάρχει χώρος, θέλω να πω, πλέον με αυτή την κινητικότητα που γίνεται στην Ευρώπη. Προφανώς θα περνάει από εμάς, αλλά κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το επαναλαμβάνω μια φορά, είναι ο Περιφέρεια Υπήρου που πήρε την ευθύνη που δεν τους αναλογούσε, αλλά την πήρε. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που σταμάτησε τον προηγούμενο σχεδιασμό και τις προηγούμενες μελέτες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που αυτός ο δρόμος σταματά στα Γιάννενα, ενώ συνεχίζεται λίγο πιο πάνω στην Αλβανία. Κρατήστε το αυτό, γιατί μιλούμε πάρα πολλές φορές υποτιμητικά για την Αλβανία, αλλά κάποια πράγματα φαίνεται ότι έχουμε έρθει εμείς πίσω από αυτούς. Κάτι άλλο περιμένατε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ή ήταν αυτό που αναμένατε? Ότι δεν θα γίνουν δηλαδή ουσιαστικές δηλώσεις για ζητήματα. Μας έχει συνηθίσει ότι τα τρίμερά του είναι πιο σημαντικά από τις εξαγγελίες και σε τέτοιες μέρες δεν περιμένεις να κάνει τοπικές εξαγγελίες ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και ανάφερα το δρόμο, δεν είναι τοπικό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό δίκτυο και εθνικής εμβέλειας ο ρόλος του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τον κύριο Πρωθυπουργό, περιμένω να είναι πιο ρεαλιστής σε μερικά πράγματα και λιγότερο κρυψίνος. Δηλαδή, παράδειγμα, έχει ξοδέψει 14,5 εκατομμύρια εξοπλισμούς, αναγκαίους σε έναν βαθμό. Άλλη μόνο, δηλαδή, περάσαμε μια κρίση όπου μείναν πίσω οι εξοπλισμοί μας και οι αμυντικές δαπάνες. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Ως πιο ύψος ποτέ δεν κουβέντιασε, όχι με την αντιπολίτευση, αλλά ούτε καν με τους αρμόδιο θυσία και υπουργούς του. Κάνει μια εξωτερική πολιτική που είναι προσωπική. Μας βάζει σε μια διαδικασία η οποία είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, παίρνουμε τα τάγκ από τα νησιά, τα δίνουμε στην Ουκρανία. Ως μη οφείλουμε, είμαστε ακόμα πιο πρόθυμοι και από τις χώρες της Βαλτικής. Δηλαδή, και έχουμε τόσο μεγάλες διαφωνίες με την Ρωσία που έχουν όντως οι χώρες της Βαλτικής ιστορικά. Μετά αυτά μας φέρει η Γερμανία, λέει δημόσιο ότι τα πάει στον Εύρο και όχι στα νησιά. Αποστρατητικοποιεί δηλαδή και εκπληρώνει εν μέσως ένα αίτημα που ο Ερντογάν το έχει σηκώσει πάρα πολύ, θέλοντας να κερδίσει, δεν ξέρουμε τι. Αλλά προφανώς δείχνει ότι βρίσκει και κάνει και τα κερδίζει αυτά. Έχω μια ρητορική η οποία είναι εξοπλισμούς για να είμαστε έτοιμοι. Εξοπλισμούς όμως που είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν είναι κουβεντιασμένη και δεν ξέρουμε αν είναι τόσο απαραίτητη. Και από την άλλη έχουμε εφήμερες
ευχές από αυτούς που αγοράζουμε τα οπλικά συστήματα και όχι αποτελέσματα και όχι συγκεκριμένη πίεση στις διεκδικήσεις και στους παρανοϊκούς λεκτικούς ακτιβισμούς του Ερντογκάν και των Τούρκων. Έχουμε δηλαδή μια στάση στα εξωτερικά, θέλουμε αφορμή γιατί εδώ ήρθε με την επέτειο του όχι να πει στην Ευρωπαϊκή, η οποία δείχνει ένα πρωθυπουργό ο οποίος εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική, δεν μας δημιουργεί καμία εμπιστοσύνη, δεν μας δημιουργεί καμία, παρόλο που είναι ένα θέμα που όλοι είμαστε ενωμένοι γύρω από τον αρχηγό του κράτους, δεν μας δημιουργεί καμία εμπιστοσύνη ότι χειρίζεται με έναν τρόπο που όντως θα μας κάνει περήφανος και θα μπορεί να είναι διπλωματικά εκείνος ο αναγκαίος τρόπος που να σύρουμε την Τουρκία στο διεθνές στερέωμα και βάσει το εθνικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο να λυθούν τα ζητήματά μας. Απέναντι δείχνουν μια υποχωρητικότητα, ανεξαρτήτως αν το ηλεκτρικό επιχείρημα μοιάζει να είναι πιο έντονο. Είναι μια επεφωτερίζουσα στάση, η οποία ελπίζω να μην δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι όμως η στάση της χώρας δυνατή, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την πλευρά της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι. Με συγχωρέστε, κυρία Γαλάτση, γιατί ούτε ευρωπαϊκές κυρώσεις είδα το 18 αντίστοιχα. Κυρώσεις όχι, σε επίπεδο κυρώσεων όχι. Το 18 όμως, μετά από απέτηση που έκανε η κυβέρνηση και η κυβέρνηση Τσίπρα, υπήρχαν κυρώσεις σε αντίστοιχη έξοδο ερευνητικού πλοίου από την Τουρκία. Ούτε ευρωπαϊκές κυρώσεις είδα. Δεν είδα καν να τη ζητάει. Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικές οι γεωπολιτικές συνθήκες αυτή τη στιγμή με τη Ρουσία, την Ουκρανία και φαντάζομαι ένα άλλο μέτωπο ακόμα να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο. Πόσο μάλλον από την πλευρά της Ρωσίας, συγγνώμη, της Αμερικής, που βλέπουμε λεκτικά διάφορα όμορφα, αλλά από την άλλη όμως έχουμε παρότρινση από στρατικοποίησεις, ξελασκάρισμα του Χαλινάρη στον Ερντογάν να μπορεί να είναι και με τον χωροφύλακα και τον αστεφύλακα και με τον Ζελένσκι και με τον Πούτιν. Δηλαδή έχουμε μια Αμερική που πέρα από τη λέει λεκτικά ή που δίνει χώρο στον Μητσοτάκη να κάνει το λογίδριό του στο Κογκρέσο πολύτερα τα Zoom, πρακτικά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, δείτε πρακτικό αποτέλεσμα τα όπλα τα οποία αγοράσαμε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και ήδη έχουμε υπερβεί πολύ τον χρόνο. Παίρνουμε και εύσημα. Αλλά δεν είναι το ζήτημα μας αυτό. Το ζήτημα μας είναι να έχουμε όλους συμμάχους από τη μια μεριά, καθαρούς και μαζί μας. Και δεύτερον, να έχουμε εμείς μια ετοιμότητα διπλωματική, η οποία να είναι στα πλαίσια και στα όρια του διεθνούς δικαίου. Αλλά και ετοιμότητα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε ετοιμότητα, να επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια ανατολικά και νότια της Κρήτης, που είναι δικαίωμά μας. Γιατί δεν το κάνουμε, γιατί απεμπολούμε το δικαίωμά μας. Δεν είναι κάζους μπέλη αυτό, δεν είμαστε στο Αιγαίο, είμαστε σύνδετα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Διάβαζα ότι το έχει προτείνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά δεν νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει εξωτερική πολιτική με τον Υπουργό Εξωτερικών του. Κάνει με τους συμβούλους του και με τον εαυτό του. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σίγουρα είναι πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα που θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο.